Το όνομά σας και δύο θέσεις. Καλημέρα σας. Ρούλα Καραφέρη, χορογράφος, καλλιτεχνική διευθύντρια της ομάδας of Art και του Φεστιβάλ Open Nights. Ξεκινάει την Πέμπτη το 9ο διακαλλιτεχνικό Φεστιβάλ Open Nights, που είναι το πρώτο ευρωπαϊκό διακαλλιτεχνικό και διεπιστημονικό φεστιβάλ με διεθνείς συμμετοχές και κοινωνικές προεκτάσεις. Με πυρήνα την κεντρική Ελλάδα, είναι δυναμικά ενεργό τα τελευταία 9 συνεχή χρόνια. Πολλά χρόνια δημιουργίας, ανταλλαγής γνώσεων, αισθητικής και εμπειριών. Περάσαμε πανδημία, περάσαμε πλημμύρες, περάσαμε καταστροφές. Με την επιλογή του φετινού θέματος αυτού της γης, στηρίζουμε ένα σύνολο αξιών που συνάδουν με τον πιο πράσινο, δικαιότερο και σοφότερο κόσμο που θέλουμε να ζούμε. Είμαστε ως άνθρωποι αναπόσπαστο κομμάτι της φύσης. Μέσα από την παρατήρηση και την καταγραφή των φυσικών φαινομένων, τέθηκαν οι βάσεις τόσο των θετικών όσο και των θεωρητικών επιστημών. Το καλλιτεχνικό βλέμμα όμως εξέφρασε και εκφράζει με τρόπο μοναδικό αυτό που το κοινό μάτι δεν μπόρεσε ποτέ να δει. Έχουμε ανάγκη από το βλέμμα του καλλιτέχνη. Ο πολιτισμός που στηρίζει το βλέμμα αυτό μπορεί να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην αναγκαία μετάβαση από το σημερινό τρόπο ζωής σε πιο βιώσιμα μοντέλα, διότι έχει την ικανότητα να διαμορφώνει αξίες, πεποιθήσεις και συμπεριφορές. Προτείνουμε λοιπόν παραστάσεις, εικαστικά έργα, σεμινάρια, προβολές και πολλά άλλα, με στόχο να ανοίξουμε συζητήσεις για αυτές τις αξίες. Βασιζόμαστε στη συνεργασία μεταξύ πολιτιστικών τομέων και τεχνών και δίνουμε βήμα σε καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Φέτος συνεργαζόμαστε, όπως και πολλές άλλες χρονιές, και με την αρχαιολογία, με την αφορία αρχαιοτήτων Λάρισας. Η κυρία Σδρόλια δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας σήμερα. Το Γαλλικό Ινστιτούτο και η Γαλλική Πρεσβεία, τον Οργανισμό Νέων, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Αρχιτεκτών και Μηχανικών και μια πλειάδα καλλιτεχνών και ομάδων. Φέτος χαιρόμαστε να έχουμε και ένα παράλληλο project, αυτό της ετεροτοπίας, όπως το ονομάζουμε, που ξεκίνησε στον ΚΙΣ από τον Αύγουστο του 2024. Τέλος, για πρώτη φορά θα έχουμε και ένα μπαζάρ, που θα είναι Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, το πρώτο στην αρχή του φεστιβάλ, το οποίο θα μας φέρει σε επαφή με παραγωγούς, δημιουργούς και ομάδες που σέβονται τη γη. Ευχαριστώ πολύ.